Ορεινή κατά κύριο λόγο με πολλά χωριά, παράδοση και ιστορία. Στο νησί, σύμφωνα με τη μυθολογία, κατέπεσε ο Ίκαρος. Όταν ανεβαίνοντας πολύ ψηλά, έλειωσε το κερί στα φτερά του με αποτέλεσμα να πέσει το πέλαγος. Έτσι το πέλαγος πήρε το όνομά του Ικάριο Πέλαγος. Εδώ στο νησί όλα είναι διαφορετικά. Η ζωή, η διατροφή, αλλά και η ηρεμία που βγάζουν οι καριώτες θα σας παροτρύνουν να χαλαρώσετε και να ενταχθείτε στη δική τους καθημερινή πραγματικότητα. Επιλέξαμε και μείναμε στο κοσμοπολίτικο χωριό Αρμενιστής, κεντρικά στο νησί, ώστε οι καθημερινές εξορμήσεις μας να είναι εύκολες, αφού στην Ικαρία οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες. Η τουριστική υποδομή σήμερα βρίσκεται σε αρκετά καλό επίπεδο, με πολλές παροχές προς τον επισκέπτη. Οι προτάσεις για τη διαμονή είναι πολλές. Ο Αρμενιστής, ο Δέδαλος διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό και παροχές για όλους. Ο Αρμενιστής έχει ένα φυσικό κόλπο. Εξυπηρετούσε πάντοτε όλη την πλευρά εδώ των Ραχών. Ήτανε σκάλα βαπουριού, όπως το λέμε στη γλώσσα μας. Έπιανε το καράβι εδώ το επιβατηγό και σιγά σιγά αναγκαλύφθηκε από τους τουρίστες χωρίς καμία κρατική προβολή, χωρίς καμία βοήθεια, και ό,τι έγινε εδώ πέρα έγινε με πρωτοβουλίες των κατοίκων. Εγώ ασχολήθηκα με την ναυτιλία και σε κάποια στιγμή, για να αγαπήσουν τα παιδιά τον τόπο, τα εγγόνια μου, σκεφτήκαμε και κάναμε αυτό το κατάλημα εδώ, το οποίο είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία το μεγάλο αφεντικό εδώ είναι η κυρά Μαρία. Τα δωμάτια παράγονται με πλούσιο πρωινό για τους επισκέπτες μας. Οι επισκέπτες μπορούν να κολυμπήσουν στη πισίνα μας όλη την ημέρα και επίσης μπορούν να απολαύσουν δροσερά ποτά στο μπαρ που βρίσκεται δίπλα στη πισίνα, αγναδεύοντας το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο. Αρκετά κοντά θα βρείτε το χωριό Γελισκάρι. Εδώ κολυμπήστε στην Αμμουδιά και περπατήστε μέχρι την άκρη στο πανέμορφο λιμανάκι με το γραφικό εκκλησάκι της Ανάληψης που στέκει στην άκρη. Απολαύστε το πρωινό συνδυάζοντας το κολύμπι αλλά και τη βραδινή διασκέδαση στο Καρνάγιο. Είμαι η Ελευθερία και ο Μπάμπης ο σύζυγός μου. Βρισκόμαστε στο Γυαλισκάρι. Το μαγαζί μας ξεκινάει από νωρίς να ετοιμάζει τα πρωινά του και για αυτούς που ξυπνούν πολύ νωρίς, αλλά και για τους ξενύχτιδες των πανηγυριών. Για τη συνέχεια της μέρας σερβίρουμε ωραιότατες ποικιλίες, υποστηρίζοντας τους ντόπιους παραγωγούς που συνοδεύονται με ντόπιο κρασάκι. Από τις ωραιότερες ώρες είναι την ώρα που ο ήλιος βασιλεύει, που τα χρώματα απλώνονται στο λιμάνι και δίνουν μία μαγική ατμόσφαιρα. Μετά από ένα χαλαρό κοκτέιλ, ξεκινώντας η νύχτα, ξεκινά να παίζει μουσικές, funky, soul, reggae, jazz. Οι δύο μεγάλες πανέμορφες παραλίες, η Μεσαχτή και το Λιβάδι, που είναι κοντά στον Αρμενιστή, προσφέρονται για κολύμπι αλλά και για θαλάσσια σπορ.
Ανεβήκαμε στις Ράχες, το γνωστό στην Ικαρία χωριό, για να ξαναγηθούμε και να γευθούμε τον Πυρηναίο Ίνο. Εδώ η οικογένεια διατηρεί και το Λαογραφικό Μουσείο. Το κρασί της Ικαρίας το συνόδευε από τα πρώτα ιστορικά χρόνια η ίδια περιγραφή. Αυτή μίλαγε για ένα κρασί το οποίο ήταν υψηλόβαθμο, δεν ήταν ούτε γλυκό ούτε ξηρό, δεν το έπινε κάποιος για να διασκεδάσει, αλλά το έπινε για να δυναμώσει ή για να γιάνει. Ο στόχος μας εξ αρχής ήταν να δουλέψουμε μόνο με τις ντόπιες ποικιλίες. Η λευκή ποικιλία ονομάζεται μπεγλέρι, η άλλη ποικιλία, η κόκκινη, το φωκιανό. Με αυτές τις δύο ποικιλίες φτιάχνουμε όλα μας τα κρασιά. Στο λαογραφικό μας χώρο μπορείτε να δείτε χρηστικά αντικείμενα παλαιότερων ετών. Είναι αντικείμενα από το 18ο-19ο αιώνα. Το οινοποιείο μας είναι ανοιχτό από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Είναι επισκέψιμο, είναι δωρεάν, συμπεριλαμβάνει και γευσηγνωσία. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα αμφιθέατρο στο οινοποιείο μας. Μας έχουν επισκεφθεί διάφοροι καλλιτέχνες και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Και στα τραπεζάκια μας, τα οποία είναι μέσα στον αμπελώνα του οινοποιείου μας, μπορεί κάποιος να δοκιμάσει τα κρασιά μας. Ανατολικά, μόλις λίγα χιλιόμετρα, συναντήσαμε την όμορφη παραλία Να. Εδώ θα δείτε το ναό που κτίστηκε προς τιμή της Άρτεμις και θα κολυμπήσετε στα γαλάζια νερά. Καταλήγει και ένα μικρό ποτάμι που κατεβαίνει από το φαράκι του Χάλαρη. Απολαύστε τον ήλιο που σβήνει στο Αιγαίο με σπεσιαλιτέ, τις γευστικότερες αστακομακαρονάδες. Βρισκόμαστε 150 μέτρα από την παραλία του Να και με θέα το Αιγαίο Πέλαγος. Στο τραπέζι σήμερα έχουμε στρώσει τη σπεσιαλιτέ μας, η οποία είναι αστακομακαρονάδα και διάφορα ορεκτικά όπως το χταποδάκι κρασάτο, φάβα, μελιτζάνα με τυρί, μελιτζάνο σαλάτα. Το κόστος περίπου είναι 25 ευρώ για το άτομο για αστακομακαρονάδα και μαζί με κάποιο κρασί τα ορεκτικά γύρω στα 30 ευρώ το άτομο ανέβαινε. Εκτός από το αστακό και ψάρι, έχουμε και μαγειρευτά, τα οποία οι τιμές ξεκινάνε από 12-13 ευρώ το άτομο. Πρωί-πρωί ξεκινήσαμε για το γύρο του νησιού. Σήμερα το πρόγραμμα είχε διαδρομή από τον Αρμενιστή προς τον Εύδυλο. Μία στάση στο Αυλάκι, όπου δοκιμάσαμε την αραβική κουζίνα και παραδοσιακά άλλα φαγητά. Έχουμε χάνει το χώρο αυτόνι, ο οποίος συντηρείται με λαχανικά του κήπου μας, κολοκύθι, μελιτζάνα, αγγούρι καριώτικο, με σπορικά καριώτικα, τα οποία τα σερβίρωμε και τα προσφέρουμε, είναι σαν να είμαστε στο σπίτι μας. Ο καριώτης ανέκαθεν τρώει λαχανικά από τον κήπο του, χωρίς χημικά, και γι' αυτό υπάρχει μια μακροζωία, γιατί ζούμε κάπως καλύτερα από ό,τι ζουν μέσα στην πόλη. Η μαγείρισά μας είναι από το Μαρόκο, μπαρμπαρικής καταγωγής, η οποία μας φτιάχνει αραβικά φαγητά, μοναδικά στην Ικαρία δεν υπάρχουν, τα οποία τα συνδυάζουμε με κουζίνα νησιωτική. Στην υγειά σας. Μόλις ένα χιλιόμετρο από τον Εύδυλο, κάναμε στάση και στο Φύτεμα. Μία ιδιαίτερη κυρία ζει εδώ, η κυρία Σταματούλα Πόριτσιαντή. Γράφει ποίηση, βιβλία, δημοσιογραφή, μαγειρεύει. Να έρθετε να τη γνωρίσετε και να φάτε από τα καλύτερα της Ικαρίας. Επιμελούμε προσωπικά το φαγητό, γιατί μου αρέσει να μαγειρεύω
και μου αρέσει να προσφέρω το καλύτερο. Πριν ασχοληθώ με την ταβέρνα, είχα ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία. 8 χρόνια δημοσιογραφούσα στην εφημερίδα Σαμιακή και έγραφα νέα της Ικαρίας. Είχα μια δικιά μου σελίδα. Στη συνέχεια ασχολήθηκα με τη συγγραφή. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν «Το γέλιο της ζωής μας». Επίσης, έχει εκδοθεί ένα μου βιβλίο με ποίηματα, «Τα απλωμένα στο Σωρόκο». Ένα μου ποίημα μελοποιήθηκε και κυκλοφόρησε. Μελοποίησε ο Χρήστος Παπαδόπουλος, «Τα παιδιά αυτήν την Πάτρα» και τραγουδάει ο Ηλίας Κλωναρίδης. Η Ικαρία είναι μια πηγή έμπνευσης. Εδώ που ζω, κοντά στη θάλασσα, θέλω να ασχοληθώ με το στίχο. Είναι αυτό που θέλω περισσότερο από όλα. Προορισμός μας ήταν ο Φάρος. Από τον Εύδειλο ξεκινά ο δρόμος, περνώντας από το χωριό Καραβόσταμο. Διασχίζοντας το δρόμο, ανηφορήσαμε προς τον Ορεινό Όγκο. Φτάσαμε βορειοδυτικά του νησιού, στο χωριό Φάρος, κτισμένο στην παραλία με όμορφα ταβερνάκια και πολλή ιστορία. Οι κάτοικοι μας περίμεναν και μας ξενάγησαν ιστορικά αλλά και γαστρονομικά. Το χωριό εδώ είναι γύρω στα 120 κάτοικοι μένουν περίπου. Πιο πριν ήταν ένα αγροτικό μέρος, όπως έγινε το αεροδρόμιο και μετά έχει γίνει ένα τουριστικό χωριό. Εδώ η παραλία μας είναι καταπληκτική. Καταρχήν μπορούν μικρά παιδιά να κάνουν μπάνιο χωρίς να κινδυνεύουν. Ο καιρός μας είναι πάρα πολύ καλός. Υπάρχει και σχολή τη σερφ εδώ. Βοηθάει ο καιρός πάρα πολύ καλά. Απέναντί μας υπάρχουν το σύμπλεγμα νησιών Φούρνη με πολύ καλές παραλίες, ψαρότοπος φοβερός. Τραβάμε όσο μπορούμε πράγματα από τη θάλασσα που μας φέρουν μικροψαράδες. Έχουμε και διάφορους φίλους γύρω-γύρω που έχουν τα κυπάκια τους και μας τροφοδοτούν. Έχουμε το σουφικό ή σοφικό. Έχει μια ιστορία τώρα για το σουφικό, πώς έγινε. Την ξέρεις, Δήμητρα? Είναι παλιό φαΐ, παραδοσιακό. Τι κάναν οι καριώτες? Είχαν στο σπίτι τους απ' όλα. Δεν είχαν ρεύμα και ψυγείο, αλλά είχαν την κατσίκα, είχαν το γουρουνάκι και από την κάτω μεριά είχαν τον κήπο τους. Μαζεύανε από τον κήπο και πιπεριές και κολοκύθι και πατάτα. Τα ρίχνανε μέσα στο τηγάνι και βράζανε. Το ωραίο είναι στο σοφικό να αρπάξει, να είναι το τηγάνι λίγο στραβό και να αρπάξει λιγάκι που κάνει πιο ωραίο ζουμί. Σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι το μέρος όπου γεννήθηκε ο Διόνυσος, ο οποίος λέγεται είναι και ο θεός του κρασιού. Κατασκευάστηκε το πρώτο κρασί στην Ελλάδα, το οποίο ονομαζόταν Πράμνιος Ίνος. Η τοποθεσία αυτή λέγεται Ιερό. Οι σπηλιές εκεί πέρα που βλέπετε και μία η οποία είναι παραπάνω ήταν η σπηλιά που κατοικούσε ο Διόνυσος. Εδώ πέρα χτίστηκε το πρώτο θέατρο στον κόσμο και έβγαλε και τον πρώτο ηθοποιό, το Θέσπη. Ένα χιλιόμετρο από εδώ περίπου είναι ο πύργος του Δρακάνου. Αυτός κατασκευάστηκε, λένε, το 3000 π.Χ. Μετά από σεισμούς έπαθε κάποιες ζημιές, ράγισε και το Υπουργείο Πολιτισμού πριν 2-3 χρόνια έκαμε ανακατασκευή πάλι, τον ξανάφτιαξε. Οι πύργοι αυτοί ήταν σε διάφορα σημεία και δίνανε σήμα η μια τοποθεσία με την άλλη. Τον καιρό των πειρατών και ειδοποιούσε ο ένας πύργος τον άλλον. Αυτό που πέσαμε τότε με το ελικόπτερο που ήρθαν για διάσωση για το κάποιο εδώ πέρα κινδύνευε και ο Φουκαριάδης του πάτησε. Είναι Ευστράτιος Φωτιάδης. Είναι κυβερνήτης. Λεύτης Ηλίας, συγκυβερνήτης. Σαφάντης Μαγκέιν, γιατρός. Κουρουλής Ιωάννης, διασώστης. Στις 11 Δευτέρου 2004. Μην ξεχάσετε να κολυμπήσετε στην εξαιρετική παραλία του Αγίου Γεωργίου. Είναι κρυμμένη κάτω από τον πύργο του Δράκανου. Αλλά και στην απέραντη αμμώδες παραλία των 4 χιλιόμετρων που ξεκινά δεξιά του χωριού. Το δεύτερο λιμάνι του νησιού είναι ο Άγιος Κύρικος.
Στην Προκυμαία θα βρείτε πολλές ταβέρνες και καφέ, αλλά και όμορφες παραλίες, όπως το Πριόνι και παραλία Τσουκαλά. Μπορούμε να βρούμε από μαγειρευτά φαγητά, θαλασσινά και φρέσκα ψάρια, της ώρας φαγητά και φυσικά το παραδοσιακό κατσικάκι σε λαδόκολλα. Το μενού καθημερινά αλλάζει εδώ πέρα. Συνήθως έχουμε από λαδερά, από όσπρια και από κρέας στην κατσαρόλα. Το μενού σήμερα συμπεριλαμβάνει κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες φούρνου, σπανακόριζο, μοσχαράκι κοκκινιστό, κατσικάκι στη λαδόκολλα. Έχουμε το σουφικό το τοπικό εδώ το που κάνουμε και ψαρόσουπα ροφό. Ο Άγιος Κυρίκος είναι γνωστός για τις πολλές σχεδόν αναξιοποίητες ιαματικές πηγές. Στα Λουτρά Θερμά, η αντιδήμαρχος Μαρία Μπινίκου μας ξενάγησε και μας μίλησε για τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού. Είναι ιαματικό το νερό, έχει φοβερές ιδιότητες, κατάλληλο για διάφορες παθήσεις που έχουν να κάνουν με τα ρευματικά, αθρητικά, σποντυλοαθρίτιδες. Και γενικά έτσι με το ομοιοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου, θαυματουργά νερά από τα πανάρχια χρόνια γνωστά και αξιοποιημένα. Ο Δήμος Ικαρίας έχει αξιοποιημένες τρεις ιαματικές πηγές. Η μία είναι αυτή εδώ, του Απόλλωνα, έχει το Σπήλαιο και έχει και τον Ασκληπιό στον Άγιο Κύρικο. Είμαστε στη διαδικασία της πιστοποίησης των πηγών. Έχει έρθει ο Δημόκριτος, έχει κάνει μετρήσεις, ξαναήρθε, θα ξαναέρθει, ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα και να συμπεριληφθούν όλα αυτά στη μελέτη της αναγνώρισης των πηγών. Είναι ιαματικά νερά με ραδόνιο και με άλλες ουσίες και φτάνουν στο λουτροκατάστημα στην επιθυμητή ποσότητα, ούτως ώστε να έχουν θεραπευτικές ιδιότητες για τον άνθρωπο. Εδώ βρισκόμαστε στο Σπήλαιο, είναι μια σιδηρούχος αλληπηγή, πάρα πολύ σημαντική, πέρα από τα ρευματικά, τη σποδελοαθρίτιδα, στο αλλεργικό βροχικό άσμα, στην υπογονιμότητα. Έρχονται εδώ για να ζητούν θεραπεία, θεραπεύονται και προχωρούν στην τεκνοποίηση. Τα ιαματικά λουτρά είναι ανοιχτά από το Μάιο μέχρι και το Γενάρη, η σπηλιά τουλάχιστον. Το λουτροκατάστημα αυτό μέχρι το Νοέμβριο. Φεύγοντας, περάστε από μια μοναδική ξεχωριστή επιχείρηση με τα παραδοσιακά λουκούμια, αλλά και τις καινοτόμες εφαρμογές. Το ξεκίνησε ο παππούς μου, ο Γιώργος ο Τέσκος, τη δεκαετία του 50. Πήγαινα και εγώ στο μαγαζί από παιδάκι, με είχε εκεί στα πόδια του πατέρας μου. Έπαιζα με τα γλυκά, έπαιζα με την άχνη. Είπα να ασχοληθώ και εγώ με την επιχείρηση. Πέρα από τα κλασικά τα λουκούμια που υπάρχουν στο εμπόριο, εγώ έχω βγάλει κάποιες δικές μου στην ουσία πατέντες, προϊόντα. Υπάρχει το λουκούμι το γεμιστό. Είναι τυλιχτό στο χέρι. Μέσα έχει γλυκό κουταλιού, είτε περγαμόντο, είτε σίκο ή ό,τι άλλο. Απ' έξω καλύβεται από ξηρούς καρπούς. Και υπάρχει και το λουκούμι πάλι τυλιχτό, με γεύση μαστίχας, με δημητριακά. Το λουκούμι είναι ένα απλό γλυκό. Τα υλικά του είναι στην ουσία ζάχαρη και άμυλο. Θα τα δουλέψουμε στο καζάνι. Τα βάζουμε με κάποια σειρά ζάχαρη-άμυλο. Θέλει τουλάχιστον μία μέρα για να κρυώσει στα καλούπια που θα μπουν. Στη συνέχεια θα το κόψουμε κομματάκια και θα μπουν στο κουτάκι για σερβίρισμα. Πέρα από το λουκούμι μπορείτε να βρείτε και άλλα προϊόντα εδώ. Βγάζουμε βανίλια, υποβρύχιο σε διάφορες γεύσεις. Έχουμε τις μαρμελάδες σε διάφορη γκάμα από καριώτικο βερίκοκο, του καϊσί που λένε, φράουλα, φραγκοστάφυλλο, σφαιριδοειδή ποικιλία ανάμειχτο. Εδώ φτιάχνουμε και γλυκά κουταλιού, όπως το παραδοσιακό το τριαντάφυλλο. Επίσης έχουμε βυσσινάδα συμπυκνωμένη από άγριο βύσσινο. Προχωρώντας ανατολικά στο νησί, σε μια συνεχόμενη ανάβαση, περνάμε από τις καταπράσινες πλαγιές του Αθέρα με το προϊστορικό δάσος Ρεντί.
Το τοπίο μοναδικό. Αριστερά του δρόμου, οι απόκρημνες πετρώδεις πλαγιές καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ από δεξιά του δρόμου, ατέλειωτες δασικές εκτάσεις με σπάνια χλωρίδα και πανίδα, φαράγγια και ποταμάκια που καταλήγουν στη θάλασσα, συνθέτουν το τοπίο. Μικρές παραλίες ανακαλύπτει κανείς μόνο με σκάφος. Συνεχίζουμε προς το χωριό Ορεινό Στελή. Σήμερα, 29 Ιουνίου, όπως κάθε χρόνο, γίνεται το πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων στο Πλατάνι. Το γλέντι ξεκινά από τις 12 το πρωί μέχρι το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας. Η Ικαρία έχει παράδοση στα πανηγύρια της. Το καλύτερο ικαριώτικο βιολί του Σκάτζακα, το μοναδικό λαούτο του Αλέξανδρου Γερμανού, η κυματιστή φωνή της Μαρίας Παντελάκη, αλλά και η κιθάρα του Γιάννη Λούκο, συνοδεύουν τους επισκέπτες στο λεβέντικο ικαριώτικο χορό. Το ψητό κατσίκι και το άφθονο κρασί σας περιμένουν για αξέχαστο παραδοσιακό γλέντι μέχρι το πρωί. Η φιλοξενία από τους ικαριώτες είναι πολύ διαφορετική και ιδιαίτερη. Yeah.
Ο επισκέπτης που θα έρθει στο νησί μας αξίζει να το γυρίσει όλο. Έχει εναλλαγή τοπίου, οι δρόμοι είναι σχετικά καλοί. Εγώ θα πρότεινα να μην τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα για να προστατεύουν και τα αυτοκίνητα, αλλά πάνω απ' όλα τον εαυτό τους. Και μέσα στα χωριά που είναι ακόμα πιο στενοί οι δρόμοι, θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή.